Η πρόθεση της κυβέρνησης προς την Εκκλησία, ούτως ώστε όταν φτάσει στην Ιερά Σύνοδο να υπάρξει συμφωνία. Το κείμενο αυτό απαντά σε όλες ουσιαστικά τις έγνοιες που εκφράστηκαν τον τελευταίο καιρό από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο μέχρι σήμερα και αποσαφηνίζει και διάφορα σημεία τα οποία ήταν εμφανές ότι δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και από τις δύο πλευρές. Ούτε εμείς έχουμε μπερδευτεί, κύριε Μητραλέξη. Και εμείς έχουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ναι, ένα παράδειγμα είναι όλη η συζήτηση περί δημοσίου, η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Η ιδιότητα αυτή ουδέποτε υπήρξε με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλώς οι κληρικοί μισθοδοτούνταν όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα συνεχίσουν να μισθοδοτούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Απλώς με άλλον τρόπο και άλλο φορέα μισθοδοσίας. Πλέον ο φορέας μισθοδοσίας θα ανήκει στην Εκκλησία. Η μονιμότητα των κληρικών, όλα αυτά δεν προέκυπταν από μια φαντασιώδη ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου που δεν υπήρχε. Αλλά η μονιμότητα, παραδείγματι, από τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Και λοιπά και λοιπά. Συγγνώμη, για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, γιατί είναι πολύ πιο πιθανό οι τηλεθεατές μας να είχαν παρακολουθήσει αυτή την προμηνών συνάντηση και δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερόνιμο, τις κοινέ δηλώσεις από τα όσα χθες, ας πούμε, ο κύριος Γαβρόγλου ανακοίνωσε. Όσοι λοιπόν χάσαν το χθεσινό επεισόδιο και έχουν μείνει στο παλιότερο, είναι πολλά βήματα πίσω. Έχουμε φύγει πολύ από εκείνη την κατεύθυνση που από κοινού είχαν ανακοινώσει ότι συζητούν ο Πρωθυπουργός με τον Μακαριότατο. Όχι, σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Οι αλλαγές είναι κυρίως διευκρινιστικής και διασφαλιστικής φύσεως. Η ουσία της συμφωνίας παραμένει ακριβώς ίδια και κυρίως το χαρακτήρα της ως αμοιβαία επωφελούς. Επειδή αυτό βάλατε εσείς για να μην μένουν κενά και να μην θεωρούν ότι δεν σας ρωτάμε και μετά θα σας δώσουμε πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε. Έχοντας, ας πούμε, τώρα μπροστά μου την Ευσύνη, όχι τυχαία, είναι μια εφημερίδα, ας πούμε, που πρόσκειται και ιδεολογικά και στην κυβερνόσα παράταξη. Το πρωτοσέλιδο είναι στο δημόσιο μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Σε εσωτερική σελίδα, κεντρικός τίτλος. Ευλογημένος ο δημόσιος Κορβανάς. Θα μισθοδοτούνται από την ενέαρχη πληρωμών κάτι που δεν αποτελεί ρηξικέλευτη εξέλιξη. Πάρα μέσα η Ευσύνη. Θαύμα της Αγίας Μισθοδοσίας. Δεν ικανοποιείται το αίτημα, ας πούμε, ενός όλων όσοι οραματίστηκαν έναν διαχωρισμό. Γι' αυτό ρωτάω για τη μισθοδοσία. Το βάλατε πρώτο στο ζήτημα. Να επιμείνουμε όμως λίγο. Κοιτάξτε, η ενιαίαρχη πληρωμής δεν πληρώνει η ίδια κανέναν. Η ενιαίαρχη πληρωμής είναι ένας λογιστικός τρόπος μετά το 2010, μνημονιακή νόμη, για να ενεργούνται οι μισθοδοσίες γενικά. Στην αρχή η κυβέρνηση έλεγε πως δεν θα χρειαστεί να ενεργείται ο νέος τρόπος μισθοδοσίας του κληρικών, παρά το γεγονός ότι διασφαλίζει όλα τους τα δικαιώματα, από την ενιαίαρχη πληρωμής. Πολλές φορές ακούσαμε από την Εκκλησία ότι είναι κόκκινη γραμμή τους η ενιαίαρχη πληρωμής, διαπιστώσαμε στο δημόσιο λόγο, κατά τη γνώμη μου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για κάτι τέτοιο. Οπότε είδαμε χθες ότι η κυβέρνηση είπε θα συνεχίσει να διενεργείται από την ενιαίαρχη πληρωμών μια μισθοδοσία η οποία όμως παραμένει ακριβώς με τον τρόπο της λογικής της συμφωνίας της 6 Νοεμβρίου Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν είναι η ενιαίαρχη πληρωμής ο φορέας ο οποίος πληρώνει τον οποιονδήποτε. Είναι ο λογιστικός τρόπος με τον οποίο διενεργούνται πληρωμές. Κύριε Μητραλέξη, αυτό τώρα το οποίο σε σχέση με το σχέδιο υλοποίησης που δημοσιεύτηκε χθες, το οποίο καλό θα ήταν να διαβαστεί. Δηλαδή ενθαρρύνονται οι ακροατές σας να το διαβάσουν αυτό το κείμενο. Οι κληρικοί θα μισθοδοτούνται από ένα Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας Ελλάδος, στο οποίο θα καταβάλλονται οι δαπάνες μισθοδοσίας λόγω των υποχρεώσεων του κράτους που απορρέει από τη συμφωνία της 6ης Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, τον λογιστικό τρόπο διενέργειας αυτής της πληρωμής, αυτής της μισθοδοσίας, θα τον κάνει η ενιαίαρχη πληρωμής. Ερώτηση. Είναι το Ταμείο Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί και μάλιστα έλεγαν και από την κυβέρνηση ότι σε βάθος λίγων ετών με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αποκοινού περιουσίαση, θα έχει τέτοια έσοδο το δημόσιο που ουσιαστικά θα βγάζει θα τα χρήματα της μισθοδοσίας. Αυτό έχει σχεδιαστεί ο ακριβής τρόπος που θα λειτουργήσει ώστε να αξιοποιηθεί η περιουσία με τρόπο υποφελή και κερδοφόρο. Είναι σαφές νομίζω από το σχέδιο υλοποίησης τι πρόκειται να γίνει. Να σημειώσουμε εδώ πως πρόκειται για αξιοποίηση της διαμφισβητούμενης περιουσίας μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Δηλαδή μια περιουσία που μέχρι χθες ουσιαστικά δεν την είχε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και δεν μπορούσε και να την αξιοποιήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ήταν εκεί και λίμναζε. Πλέον αυτή θα μπορείτε να αξιοποιείτε με αμοιβαίο οικονομικό όφελος
Και ναι, αυτό συνεπάγεται ένα όφελος και για το κράτος και για την Εκκλησία, όμως δεν συναρτάται με το Ταμείο Μισθοδοσίας. Ναι. Το Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας Ελλάδος θα μισθοδοτεί τους κληρικούς, ναι, αυτή τη στιγμή γίνει συμφωνία κυρωποιημένη. Είτε φέρνει έσοδα, είτε δεν φέρνει ένα ταμείο αξιοποίησης περιουσίας, που όλοι ξέρουμε βέβαια ότι θα φέρει έσοδα, διότι όταν υπάρχουν φιλέτα στη βουλιαγμένη, επί παραδείγματι. Άρα προσδοκούμε τα έσοδα και αυτά είναι ανεξάρτητα από τη μισθοδοσία των κληρικών. Τα έσοδα αυτά θα πάνε σε άλλο κωδικό στο κράτος ή σε άλλο κωδικό. Ναι, είναι ένα αμοιβαίο όφελος ανεξάρτητο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως που είχαμε ακούσει. Μέσα στο αμοιβαίο όφελος. Περιλαμβάνεται στην πρόταση για τον αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να προσληφθούν ίσο με τον αριθμό των κληρικών που υπάρχουν σήμερα. 10.000 είναι. Ναι, εκεί περίπου. Ναι, οι κληρικοί της Εκκλησίας Ελλάδος είναι 8.700. Αυτούς αφορά η συμφωνία. 10.000 είναι όλοι οι κληρικοί της επικράτειας, που είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες διαθέσεις και πόροι για τέτοιες προσλήψεις. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ουσιαστικά διορθώνεται ένα νομικό λάθος που υπήρχε μέχρι τώρα. Ενώ έχει κανονιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας Πολάκης από σειρά αποφάσεων ότι δεν είναι οι κληρικοί δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα αυτά υπήρχαν στο Μητρό Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου Τομέα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι από το Μητρό Μισθοδοτούμενων, το οποίο θα είναι. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε 8.500 κληρικούς. 8.500 κληρικούς. Εάν η Εκκλησία αποφασίσει ότι θέλει να προσλάβει χίλιους. Της Εκκλησίας Ελλάδος. Ναι, ναι. Χίλιους. 2.000. Ναι. Μπορεί, έχει το δικαίωμα ή είναι στο 1:1 του Δημοσίου. Έχει το δικαίωμα να το κάνει από μόνη της και αυτή. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν χειροτονεί νέους έμιστους κληρικούς με τρόπο πάνω από το 1:1 που ήταν 5:1 μέχρι πρότινος κλπ. Αλλά έχει χειροτονήσει και μια σειρά αμίστων κληρικών που τώρα θα αποκτήσει τη δυνατότητα με δικούς της πόρους, είτε αυτούς που έχει ούτως ή άλλως, είτε αυτούς θα προκύψουν από το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας, να παίρνει όσους θέλει. Άρα, γιατί λοιπόν, θυμίζω, όσους αυτή παίρνει, τη στιγμή έχουμε αμίστους κληρικούς. Ωραία, όσους παίρνει όμως, δεν θα μπουν, θα τους πληρώνει το κράτος, το δημόσιο, θα πληρώνει το Γενικό Λογιστήριο ή από τα έσοδα της Εκκλησίας. Τους παραπάνω κληρικούς από τον αριθμό που σήμερα βρίσκονται και που θα, βέβαια, που θα αναπληρωθούν αυτοί που σήμερα βρίσκονται. Όταν συνταξιοτηθούν κλπ., θα πληρώνονται από την Εκκλησία. Μα κάτι που θα έπρεπε να ίσχυε ήδη από πριν. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος είναι ότι αυτοί είναι άμιστοι. Τι θα γίνει με αυτούς τους κληρικούς που είναι άμιστοι, λοιπόν? Έχουν χειροτονηθεί, είναι άμιστοι γιατί υπήρχε και το 1:5 τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έγινε 1:1 από τις αρχές του έτους. Με αυτούς τι προβλέπετε? Μιλάμε για έναν αριθμό 400 κληρικών σήμερα, ναι, που αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση χωρίς συμφωνία, θα γίνουν πολύ περισσότεροι. Γιατί πώς θα μπορέσει να χειροτονήσει η Εκκλησία με μισθό, με την παρούσα κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα, θα έχει η Εκκλησία τη δυνατότητα, ναι, μετά, ναι, από μια συμφωνία να τους προσλάβει, αν θέλετε, με εκκλησιαστικούς πόρους, με εκκλησιαστικές δαπάνες. Ενώ σήμερα δεν μισθοδοτούνται εντελώς απλά. Σας έχουμε διακόψει πολλές φορές, αλλά είναι πολλά τα ερωτήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε όλη την κοινωνία, πρέπει να καταλάβουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, με τον τρόπο που τα συζητάμε και αυτά που βάζουμε στο τραπέζι. Είναι ένα βήμα που οδηγεί στον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας ή στον εξορθολογισμό των σχέσεων? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν συναντώνται απαραίτητος, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Το κυρίως κομμάτι είναι ένας εξορθολογισμός των σχέσεων, το οποίο έχει λειτουργικά ωφέλη για το κράτος πρωτίστως και για την Εκκλησία. Δηλαδή τα ωφέλη του κράτους δεν είναι μόνο οικονομικά. Από εκεί και πέρα είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια ουσιαστικά απελευθέρωση Εκκλησίας από το κράτος. Δηλαδή αυτό που φροντίζει η συμφωνία είναι μια πορεία προς ένα χωρισμό με την έννοια της απελευθέρωσης Εκκλησίας από το κράτος. Το να είναι τα δικά σου και τα δικά μου δικά μου. Στο 50-50 της αξιοποίησης, τώρα συγγνώμη, τελευταίο ερώτημα πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει κάποιος, πούμε, τι να πω εγώ τώρα, ένα οικόπεδο, ναι, και συμφωνεί το κράτος και η Εκκλησία, θα κάνουμε υπέροχο ξενοδοχείο και θα βγάλουμε χρήματα. Εκεί πέφτουν και τα χρήματα της επένδυσης μισά-μισά. Και άμα δεν, πει η Εκκλησία, δεν έχω εγώ ρε παιδιά ρευστό, γιατί έχω μια περιουσία που είναι κάρβουνο, όπως έχει πει πολλές φορές και η Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει, ας πούμε, ένα παράθυρο που να λέει, εντάξει, θα βάζω εγώ το δημόσιο. Και αλλά τα πρώτα 10 χρόνια παίρνω εγώ τα έσοδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένας όγκος τεχνικών πληροφοριών, ναι, είναι που χρήσιμο. Προϋποθέτουν ότι θα γίνει μια συμφωνία με την Ιερά Σύνοδο. Ούτως ώστε μετά οι τεχνικές ανθιπολεπτομέρειες, δηλαδή, να μπορούν να οριστούν με τον πρέποντα τρόπο εν ώψη της μισθοδοσίας. Ωραία, οι τεχνικές λεπτομέρειες
όλες οι υπόλοιπες της νομοθεσίας, συγγνώμη, αφού γίνει μια συμφωνία, θα ωραία καθοριστούν. Εντάξει. Κάτι ακούσαμε, κάτι μάθαμε. Απλώς ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί, όπως είδαμε εμείς στο κοινό, ένα δεκασέλιδο κείμενο. Πάρα πολύ λεπτομερές. Οποιοσδήποτε σχολιασμό στο δημόσιο λόγο που δεν θα λαμβάνει αυτό το κείμενο, θα είναι λίγο παροχημένος. Κοινώς καλείται ο κόσμος να διαβάσει αυτό το κείμενο, για να μπορεί να γίνει συζήτηση. Να το βρούμε και να το δημοσιοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.